Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαρτίνη, ήμουν ο πρώτος που ξεκίνησα την εξέτασή σας πριν από μια εβδομάδα και είμαι ο τελευταίος που κλείνω με την παρουσία σας στην Επιτροπή. Πριν σας κάνω ένα ερώτημα, μόνο πριν κάνω την ερώτημα, θέλω να κάνω μια δήλωση, παρατήρηση, άποψη, να εκφράσω μια άποψη. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, για την κρίση που σοβεί στη χώρα ακόμα και τώρα δυστυχώς και άρχισε από το, μετά το 9, πολλοί έχουν πει, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί, οικονομικοί αναλυτές και εκτιμητές, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο όλων, ότι ένας βασικός παράγοντας χρεοκοπίας της χώρας ήταν το η έκταση, το είδος, η ποιότητα και η έκταση της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα μας. Άλλωστε η Βουλή αυτό πιστοποιεί όταν με ομόφωνες αποφάσεις της αποφάσισε μια εξεταστική επιτροπή να διερευνήσει τα δάνεια στα κόμματα και τα ΜΜΕ. Εδώ ανοίξτε μια παρένθεση. Κανένας δεν πλήρωσε ακόμα από τους μηδιάρχες, το 1,3 δις, και τα δύο μεγάλα κόμματα που χρωστούσαν 421 εκατομμύρια και έγιναν ήδη 450, έχουν να καταβάλουν έστω και ένα ευρώ από το φθινόπωρο του 2011. Κλείνει η παρένθεση. Μια επιτροπή αυτή είναι λοιπόν, και ακούσαμε εδώ την αποθέωση της διαφθοράς σε οικονομικό επίπεδο, όπου μηδιάρχες ήρθε και είπε ότι παίρνει δεκάδες εκατομμύρια δάνεια, επενδύοντας ή υποθηκεύοντας το δάνειο αυτό με αέρα. Το θυμάστε. Ένα αυτό. Επίσης η Ελληνική Βουλή πάλι ομόφωνα αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής για τη διαφθορά στα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπου λένε ότι το μαύρο χρήμα ξεπερνάει τα 150 δις, κύριε Μαρτίνη. Ήδη η Επιτροπή αυτή περατώνει τις εργασίες της και αύριο παραδίδει το πόρισμά της. Επιστρέφει στον ειδικό ανακριτή και πάει με τον κύριο Παπαντονίου και πάμπολος άλλος παράγοντες στο τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του Στρατεύματος όλων των όπλων στον ΚΑΤΗ, στον αρμόδιο. Και τελευταία η Βουλή, επίσης ομόφωνα κύριε Μαρτίνη, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα αποφάσισε αυτή την σύσταση της Επιτροπής με τον εξής τίτλο: διερεύνηση των σκανδάλων στον χώρο της υγείας. Το ότι υπήρξαν σκάνδαλα είναι δεδομένο, το είπε η Βουλή. Εμείς απλώς έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε ποια είναι η έκτασή της και να κοιτάξουμε να βρούμε να επιστραφεί και το τελευταίο ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο υπέρ του Έλληνα και της κοινωνίας. Είμαι βέβαιος. Ακούστε τώρα να δείτε. Το πόρισμα θα είναι μια χαρά, ο Μαρτίνης θα φάγε. Ακούστε τώρα να δείτε. Σήμερα, επίσης μαζί με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μια άλλη αιτία της κακοδημονίας της χώρας μας είναι η πελατειακή αντίληψη και το πελατειακό κράτος που στήθηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα που οφείλουν τα 450 εκατομμύρια και δεν καταβάλουν ευρώ από τον φθινόπωρο του 2011. Και σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο πολλές φορές, δίθεν γιατί ξοδεύουμε το Α ή το Β ή δεν κάνουμε προσλήψη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν καταβάλουν δραχμή και τα δικά τους δάνεια την ώρα που ο τελευταίος πολίτης καλείται με ένα περίπτερο ή μια μαγαζάκι στην γειτονιά, τους καλεί κάθε μέρα η εφορία ή το δικαστήριο να ξοφλήσουν τα χρέη του στο ελληνικό δημόσιο. Σήμερα λοιπόν, τι ακούσαμε σήμερα. Ήρθε ένα έγγραφο εδώ, δεν το αξιολογώ. Λέω όμως ότι είναι καταχωρημένα όλο αυτό, οι εκπρόσωποι αυτού του παλιού πολιτικού πελατειακού συστήματος, αυτοί που εντέλλονταν προς τη διοίκηση του Ρίκου Δινάν, προσλάβετε αυτούς, πάρτε εκείνους, εδώ τον έναν και τον άλλον. Και για μένα, και το κάνω αυτή τη δήλωση ως ηγητής της πλειοψηφίας, αποτυπώνει την έκταση της τεράστιας διαφθοράς που πηγάζει από τα σπλάχνα αυτού του ελληνικού κράτους, που δεν είναι ευνομούμενο. Και δεύτερον, ότι εξηγεί γιατί δεν είναι ευνομούμενο. Γιατί πέρα από τη διαφθορά και την διαπλοκή που διαπίστωσαν οι δύο άλλες επιτροπές με πόρισματά τους, σήμερα αποτυπώνεται και αποδεικνύεται από το έγγραφο, όχι μόνο από το έγγραφο, και από το έγγραφο που σήμερα αναγνώστηκε από τον κύριο Νικολόπουλο και από άλλους συνάδελφους. Ότι δηλαδή υπουργοί, πολιτικοί, τα επιφανέστερα στελέχη της πολιτικής ζωής του τόπου εδώ και δεκαετίες δεν έκανε τίποτα άλλο παρά καλλιεργούσαν αυτό το πελατειακό σύστημα που έβαζε βόμβα πραγματικά στα θεμέλια της ευνομίας και της νομιμότητας. Και ρωτά λοιπόν, όλα αυτά που μας έχετε πει μέχρι τώρα είναι, για μένα είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που μας δώσατε. Προχθές από το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη, και όχι μόνο, νομίζω και από τον κύριο Λεβέρδο, σας αποκάλεσαν ψεύτη και κλέφτη. Και σας ερωτώ, έχουν ειδικό συμφέρον οι πολιτικοί αυτοί που υπηρετούν, που διακονούν την πολιτική ζωή, το πολιτικό επάγγελμα, θα λέγαω, που δεν, για μένα δεν είναι επάγγελμα, δεν είμαστε επαγγελματίες εδώ. Εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Και έχουν τεράστιες ευθύνες για την κρίση στην Ελλάδα. Έχουν συμφέρον να μην θέλετε να θέλουν να αποκαλυφθούν αυτά που αποκαλύπτεται. Και γιατί σου αποκαλούν ψεύτη, τι τους απαντάτε αποκαλώντας σας ψεύτη και κλέφτη για όσα καταθέτει σε μια επιτροπή της Βουλής που ομόφωνα τη σύστησε το ελληνικό κοινοβούλιο υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και της γνώσης του ελληνικού λαού. Τι απαντάτε, κύριε Μαρτίνη? Για όσους με λένε. Όχι, για όσους σας είπα συγκεκριμένα ονόματα. Είπα το περιβάλλον του κύριου Λομπέρδο, ο κύριος Γιουριάδης και ο κύριος Σαμαράς. Δεν τα διάβασα όλα. Για όσους είμαι και βαρυπίνητης. Ο μόνος. Κάποιοι φίλοι μου κανονίζουν γι' αυτό.
Η απάντησή μου. Σας είπα εξ υπαρχής ότι τον Τινάν δεν ίσως σε μεγέθη το μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν είναι σκάνδαλο, αλλά είναι η συμπίκνωση της διαπλοκής. Δεν μου απαντάτε όμως για τα δύο πρόσωπα που σας αναφέρω, γιατί είναι στην επικαιρότητα. Δεν νομίζετε, και εμένα μου έχουν σούρει τα άγραφα για τον κύριο Σαμαρά, σε ρώτησα και τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ για το... Με συγχωρείτε. Χθεσινή δήλωση του περιβάλλοντος Σαμαρά. Δεν μιλάω προχθεσινή, ούτε από πριν μου. Άλλο περιβάλλον, άλλο Σαμαράς. Εάν ο Μπούρας είπε ότι είμαι ψεύτης και κλέφτης, να του χαρίσω ένα καθρέφτη. Ο Σαμαράς αποκλείεται να μην πει έτσι. Ο κύριος Μπούρας δεν αποτυπώνει τις αντιλήψεις, τις ιδέες και τις επιλογές του κύριου Σαμαρά, που σας έστειλε στο Ερικό Ντινάν. Αυτοί τους φάγανε. Δηλαδή ο Μπούρας τους έφαγε. Το περιβάλλον. Το περιβάλλον, μάλιστα. Και δεν έχει ευθύνη το περιβάλλον. Αυτός που καθορίζει το περιβάλλον δεν έχει ευθύνη, κύριε Μαρτίνη. Δηλαδή εσείς όταν διεκούσατε 50 χρόνια τον Ερυθρό Σταυρό και επιλέγατε τους συνεργάτες σας και κάθε πράξη του συνεργάτη δεν ευθύνεται αυτός που την επιλέγει. Στην πολιτική ζωή αυτό είναι το πρώτο και το α και το ω της πολιτικής ευθύνης. Δεν ο επιλέγων τα πρόσωπα κύριε τα οποία είναι όπως λέτε κύριος Μπούρας. Μία φορά να μην παρεμβείτε, μία φορά σε κάποιον από τους συναδέλφους και ας πάσουμε. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Ότι είναι δυνατόν να το πηγαίνετε έτσι ενώ βλέπετε δεν απαντάει. Ό,τι ερωτήσεις θέλει κάνει. Κύριε Μαρτίνη, επιμένω. Επειδή λέτε είναι το περιβάλλον. Αυτός που επιλέγει το περιβάλλον του που είναι τέτοιο που το αποκαλείται. Και λέτε να δώσει τον καθρέφτη να κοιταχτεί. Καταλαβαίνουμε ότι υπονοείτε. Δεν είμαστε. Νοήμονες είμαστε όλοι. Δεν έχει ευθύνη ο επιλέγων. Το περιβάλλον του. Εξ αντικειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ψυχάρης ήταν αντιπρόεδρος, κύριε Μαρτίνη. Ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης ήταν αντιπρόεδρος. Κύριε Μαρτίνη, γιατί το ξεχάσαμε, είπατε. Ήταν, λέω, αντιπρόεδρος. Το έγραφα. Λοιπόν, καληνύχτα. Ήταν αντιπρόεδρος. Καληνύχτα, κύριε Μαρτίνη, καληνύχτα. Διορισμένος. Παρακαλώ. Καθίστε λίγο, καθίστε λίγο. Τελειώσαμε. Μα να φύγει. Να φύγει ο κύριος Μαρτίνης όμως. Κύριε Μαρτίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Θα καλέσουμε και τον κύριο Ψυχάρη. Την υπομονή και την αντοχή σας. Ωραία, καλέσουμε και εσάς. Δύο λεπτά τώρα. Δύο λεπτά. Περιμένετε 2 λεπτά γιατί έχουμε και ένα διαδικαστικό ζήτημα.